Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ πραγματοποιεί σήμερα την ετήσια συναισθίασή της στα πλαίσια της οικονομικής εξόρμησης Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023. Ταυτόχρονα τιμάμε την επέτειο ίδρυσης του κόμματος για τα 105 χρόνια που συμπληρώνει και υπάρχει και η δυνατότητα τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε με αφορμή το τρίτο τόμο δοκιμίας ιστορίας του ΚΚΕ την περίοδο 1967-1974. Όμως ταυτόχρονα είμαστε σε ετοιμότητα και σε παγρύπνηση για την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που φέρει προς ψήφιση τη νέα εβδομάδα σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει περαιτέρω το εισόδημα των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ και το 2024 με όλες τις δυνάμεις θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διεκδίκηση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που πρέπει να ζήσει ο λαός. Ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική χρονιά σε όλο τον εργαζόμενο και συνολικά το λαό. Συμμετέχουμε το μεγαλύτερο αναλογικά ποσοστό στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως η τιμή του ρεύματος για τον ελληνικό λαό είναι από τις πιο ακριβότερες στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό ότι σήμερα που μιλάμε, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται να δώσουν 330 εκατομμύρια ευρώ στους πράσινους επιχειρηματικούς ομίλους στη Δυτική Μακεδονία. Μόνο για τους πρώτους μήνες του 2024, επιδοτώντας το 70% των επενδύσεων που είναι να γίνουν. Βέβαια, την ίδια στιγμή η Κοζάνη δεν ξέραν θα έχει τηλεθέρμανση το 2024, αφού ετοιμάζονται να κλείσουν οι μονάδες του ΕΑΣ Αγίου Δημητρίου. Με λίγα λόγια, η ανάπτυξη που βαγγελίζονται σίγουρα δεν είναι για το λαό. Αντί λοιπόν όλοι αυτοί που κόφτονται για το καλό του λαού να πάρουν μέτρα στήριξης, τους φορτώνουν με το 95% των φόρων. Αν ήθελαν να βοηθήσουν, θα στήριζαν την πρόταση του ΚΚΕ για αύξηση μισθών και συντάξεων, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, επαναφορά του αφορολόγητου στους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες, θα καταργούσαν τους ειδικούς φόρους κατανάλωση ενέργεια και τρόφιμα, θα επανέφεραν το δώρο Χριστουγέννων και του Πάσχα στους δημόσιους υπαλλήλους. Όμως η αντοχή της οικονομίας δεν επιτρέπει τέτοια στήριξη όπως λέει η κυβέρνηση. Επιτρέπει όμως ο μισθός των εργαζομένων, ρωτάμε εμείς. Σε πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ αναδεικνύεται ότι ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας είναι ο μικρότερος στα κράτη-μέλη της ΕΕ.